Επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα, καταγράφεται και μια σταδιακή μέχρι και την ολική χαλάρωση των μέτρων και μεγάλο στίχημα βέβαια για τις αρχές και για την αστυνομία, ο περιορισμός των τροχαίων συμβάντων. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, τελευταία εκπομπή βέβαια, η αλήθεια είναι, πριν την Ανάσταση, θα τα ξαναπούμε πάλι μετά από Τρίτη του Πάσχα. Στέλιος Καρακούδης, ο κύριος Καρακούδης, διοικητής τροχαίας Ηρακλείου, μαζί θα κάνουμε φινάλε. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλό υπόλοιπο μεγάλη εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολλά στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά και καλό Πάσχα να έχουμε, όπως το λέτε και εσείς. Λοιπόν, ποιες οι προϋποθέσεις τώρα για να έχουμε ένα ανέμακτο Πάσχα? Να ξεκινήσουμε από μια γενική ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή το σχέδιο που, από την υπηρεσία μας, τροχονομικής αστυνόμευσης. Πάρα πολλοί συνάδελφοι αστυνομικοί από την υπηρεσία μας βρίσκονται σε όλο το οδικό δίκτυο. Έχουν χαρτογραφηθεί τα σημεία εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και εκτός πόλεως. Βρίσκονται λοιπόν σε καθημερινή βάση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, πρωινές ώρες, απογευματινές ώρες, αλλά και το βράδυ, συνάδελφοί μας από την υπηρεσία μας, από το τμήμα τροχαίας Ηρακλείου, σε όλο το οδικό δίκτυο, μέσα στην πόλη, στις εθνικές οδούς, στις επαρχιακές οδούς, με απότερο σκοπό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και την μείωση των τραυματισμών των συμπολιτών μας. Σκοπός και στόχος μας είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να έχουμε ένα ανέμακτο Πάσχα. Συνήθως τις περιόδους αυτές των εορτών του Πάσχα παρατηρείται μια αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων της τάξης του 5%. Εμείς θέλουμε με τη δουλειά μας και με τους συνεχούς ελέγχους έξω στους δρόμους να κρατήσουμε όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα επίπεδα το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων αυτών. Σας ανησυχεί ο παράγοντας πανδημία, καθώς βέβαια οδεύουμε σε ένα Πάσχα στο χωριό. Υπάρχει μια ψυχική επιβάρυνση λόγω των περιορισμών που προηγήθηκαν την τελευταία διετία. Και βέβαια, ίσως αυτή η ψυχική επιβάρυνση μας οδηγήσει σε επιπολαιότητες και στην οδήγηση και στο δρόμο. Εντάξει, σίγουρα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Θα υπάρχει αυξημένη κίνηση των συμπολιτών μας από τα αστικά κέντρα, από το Ηράκλειο προς τα χωριά και αντίστροφα τη Δευτέρα του Πάσχα. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε και πριν την πανδημία. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Θεωρώ ότι ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που ξεπερνάμε την πανδημία και τον κορονοϊό. Υπάρχει αυξημένη κίνηση ήδη στους δρόμους. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν είναι το ανησυχητικό αυτό για μας και για την υπηρεσία μας. Αυξημένη κίνηση και στο ΒΟΑΚ, βέβαια, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σωστά? Βεβαίως, σαφώς. Είναι αυξημένο η κίνηση των οχημάτων και αναμένεται ιδιαίτερα και την Μεγάλη Παρασκευή στην έξοδο των συμπολιτών μας από το Ηράκλειο προς τα χωριά, αλλά και κατά την επιστροφή τους τη Δευτέρα του Πάσχα, πάλι αυξημένη κίνηση. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο που έχουμε κάνει κορυφώνεται αυτές τις ημέρες των εορτών, κατά την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Τα σημαντικότερα λάθη που κάνει ο κριτικός οδηγός ποια είναι και πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε μέσα στις ημέρες του Πάσχα? Εμείς κατά το σχεδιασμό μας δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις παραβάσεις και στις οδηγικές συμπεριφορές εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και εδώ θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή των συμπολιτών μας. Σίγουρα θα διασκεδάσουν με τις οικογένειές τους. Αν τυχόν καταναλώσουν αλκοόλ, τουλάχιστον να μην πιάσουν τον τιμόνι μετά στα χέρια τους. Καλό να παραμείνει ένας ο οποίος δεν θα πιει. Ναι, είναι και ο λεγόμενος οδηγός της παρέας. Εσείς το έχετε αναφέρει. Και κατά το παρελθόν και με άλλες δράσεις και στην πόλη του Ηρακλείου που έχουμε πράξει, κάποιος να μην οδηγήσει, ο οποίος θα είναι αυτός που θα τους επιστρέψει πίσω με ασφάλεια στον προορισμό τους. Σκεφτείτε ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχονται στη διάθεσή μας και δημοσιεύονται κατά καιρούς, το αλκοόλ συμμετέχει πάρα πολύ στα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33%. Ένα στα τρία θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ένας από τους δύο οδηγούς έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτός είναι ο μέσος όρος που αναφέρεται στα στατιστικά για όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του 33% και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα το τρίμερο αυτό, Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα του Πάσχα, που θα πάνε όλοι στα χωριά τους, το αναμένουμε άλλωστε, να περάσουν τις εορταστικές αυτές μέρες με τις οικογένειές τους. Έχετε σπείρει τον καρπό της σωστής νοοτροπίας, κυρίως με κατεύθυνση τη νέα γενιά. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται, αχνοφαίνονται?
Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ότι φαίνονται στην παρούσα φάση. Αυτό θα φανεί στο μέλλον, σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας, που τα νέα αυτά παιδιά θα μεγαλώσουν, θα γίνουν και οι ίδιοι οδηγοί και θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Ξέρετε, ένα νέο παιδί επηρεάζει και το γονέα του, γι' αυτό λέω αναχνοφαίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα νέο παιδί έχει συνηθίσει ένα παιδί δημοτικού να κάθεται στο τιμόνι. Αυτό μετά που έχουμε από μια παρατηρήσει... δική σας επαφή, θα μπει στον μπαμπά, μπαμπά, εγώ δεν θέλω να καθίσω στο τιμόνι, δεν έχει έρθει η ώρα. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει από αυτή την άποψη. Από πολλούς μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και ηλικιωμένους, όταν πηγαίνουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, να τους κάνουν τα ίδια τα παιδιά τους παρατήρηση. Αυτό είναι γεγονός που το λέτε και αυτό είναι μια ελπίδα φωτός για εμάς τους αστυνομικούς. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στη νέα γενιά, διότι έχουμε. Έτσι διαπιστώσει παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα παιδείας στην οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα των συμπολιτών μας, δεδομένου ότι και οι δικές μας γενιές δεν διδάχτηκαν κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Υποδομές ή κουλτούρα, αυτό είναι το ερώτημα. Τι φταίει? Είναι πολυπαραγωγικό και τα δύο συμμετέχουν στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων. Και η έλλειψη παιδείας, αλλά και οι κακές υποδομές και το οδικό δίκτυο που έχει η πόλη μας, το Ηράκλειο και η Κρήτη, συγκριτικά με όλες τις άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας. Αλλά ένας καλός οδηγός είναι ο οδηγός εκείνος ο οποίος θα διαμορφώσει την οδήγησή του με βάση τις επικρατούσες συνθήκες και το οδικό δίκτυο και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα μειονεκτήματα που έχει το οδικό δίκτυο και τα σημεία τα επικίνδυνα, για να πούμε ότι είμαστε καλοί οδηγοί, θα πρέπει να οδηγούμε συνετά, προσεκτικά και ειδικότερα σε εκείνα τα σημεία τα επικίνδυνα, να μειώνουμε την ταχύτητά μας και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μάλιστα, κύριε Διοικητά, γνωρίζω ότι στην ευαισθησία σας. Θέλω λίγο και να κλείσουμε έτσι, απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, οι οποίοι θα πιάσουν τιμόνι τις ημέρες του Πάσχα. Τι έχετε να τους πείτε, να τους συμβολέψετε και να τους προτρέψετε, να γυρίσουμε, φαντάζομαι, όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας. Δεδομένου του γεγονότος, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι η κίνηση αναμένεται αυξημένη, θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να τηρήσουν τους βασικούς κώδικες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουν χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν την απαραίτητη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, έτσι ώστε αν τυχόν απαιτηθεί να τροχοπεδήσουν, να σταματήσουν στο σημείο εκείνο το επιθυμητό, προκειμένου να μην γίνει το τροχαίο ατύχημα. Και γενικότερα να οδηγούν χωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ, να μην έχουν υπερβολικές ταχύτητες, να μην παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή με αντικανονικά προσπεράσματα, διότι λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί μοιραίο και να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα που δεν θα το θέλει κανένας. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας. Καλό Πάσχα και όσο το δυνατόν να είναι ανέμαχτο, τηρώντας τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μετακινηθούμε όλοι προσεκτικά το τρίμερο αυτό το προσεχές. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τη συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Κλείνουμε και για συμβολικούς λόγους την εκπομπή μας.